Είναι, είναι γεγονό ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στι ΣΕΡΕ, αλλά και από τα μηνύματα που μα στέλνει ο Περιφερειάρχη μα, η Ένωση Περιφερειών αλλά και η Δήμη είναι πολύ κοντά. Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη κοινό συνέδριο των δύο σωμάτων, και έτσι πρέπει να γίνει για να είμαστε κοντά και να συναποφασίζουμε. Είναι βέβαιο ότι η πατρίδα μα είναι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνε, οι Ελληνίδε, ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένο. Υπάρχει μια μεγάλη απειλή όσον αφορά τη χώρα. Αυτό δεν το λέω για να κινδυνολογήσω. Έτσι είναι το γεγονό. Πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι, γιατί αυτό είναι το μυστικό, να είμαστε ενωμένοι. Να προτάξουμε την πατρίδα και το γενικό συμφέρον και τίποτε άλλο. Η ΚΕΔΕ και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδο εναρμονιζόμενοι με το αίσθημα όλων των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή που κινδυνεύει η πατρίδα μα, από μια εισβολή νέου τύπου που ουσιαστικά συντελείται από την Τουρκία εις βάρος χώρας μας, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους ε, ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δίνουν τις μάχες στις θερμοπύλες, στις θερμοπύλες στον Εύρο. Δίνουν τη μάχη απέναντι σε μία νέο τύπου ε, επιθετική πολιτική που ασκείται από την γείτονα χώρα. Ε, το αυτονόητο εκφράζει η τοπική αυτοδιοίκηση. ότι είμαστε μαζί, και δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν αυτόν τον αγώνα. Στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαφυλάτουν τα σύνορα της πατρίδας μας. Σε όλα τα πράγματα, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι Έλληνες θα πρέπει να είναι ενωμένοι και με έναν συγκεκριμένο τρόπο μπροστά.